Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε το απόγευμα ο ΠΑΣ Γιάννενα επί του Εθνικού στο γήπεδο του Ελληνικού με σκορ 0-2. Σε έναν αγωνιστικό χώρο που είχε μετατραπεί σε βούρκο από τη συνεχή βροχόπτωση, χωρίς την παρουσία των Λουτσιάνο και Ριμόλντι, αλλά με την εκπληκτική συμπαράσταση 800 περίπου φιλάθλων του, ο ΠΑΣ κέρδισε δίκαια το παιχνίδι και παρέμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Η ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος προηγήθηκε στο 24 με κεφαλιά του προωθημένου Κούσα μετά από σέντρα του Τζάνι. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος και μπορούσε να φτάσει και σε δεύτερο τέρμα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στην επανάληψη και στο 48 ο Σικαλιάς έκανε την επέμβαση του αγώνα σώζοντας σουτ του Ναλιτζή. Στο 64 οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φαρινόλα με δεύτερη κίτρινη. Ωστόσο ο ΠΑΣ έδωσε χώρο και προσπάθησε να χτυπήσει στις αντιπιθέσεις. Αυτό έγινε στις καθυστερήσεις με τον Ηλία Σολάκη που πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας μετά από σέντρο του Ντάσιου μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων. Αναγέννηση Καρδίτσας Καλαμάτα 0-0, Ολυμπιακός Βόλου Καστοριά 0-0, Κέρκυρα Διαγόρας 1-1, Αγροτικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-0, Ιωνικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Ατρόμητος Εθνικός Αστέρας 3-0, Εθνικός ΠΑΣ Γιάννενα 0-2, Πιερικός Καβάλα 1-3.